Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα απόγευμα, λίγο μετά τις 6, και υπέρβαση όπως κάθε Δευτέρα ζωντανά στις οθόνες σας από τη φιλόξενη συχνότητα του Contra Channel. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα, Λεωνίδα Στάμος, όπως πάντα κάθε Δευτέρα εδώ στην παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Μια εκπομπή που και σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, έχει πάρα πολύ μεγάλη επικαιρότητα, ειδικά για το θέμα των δανειοληπτών. Υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις στο μέτωπο των κόκκινων δανείων. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως, Λεωνίδα, για να έχουμε χρόνο να πούμε τα ειδικότερα θέματα της εκπομπής που είναι απόψε πολλά. Να ξεκινήσουμε αμέσως και θα παρακαλέσω το σκηνοθέτη να μας βάλει στην εικόνα το πρωτοσέλιδο από τη Real News της Κυριακής, όπου δέσποζε ο τίτλος ότι η Τρόικα απαιτεί πλέον και πλησιριασμούς πρώτης κατοικίας. Μιλάμε λοιπόν για τον SSM. Η κυρία που βλέπετε στην οθόνη σας είναι η κυρία Νουή, πρόεδρος του SSM. Ο SSM λοιπόν, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή η Τρόικα, ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα, πιέζει πλέον και για πλησιριασμούς πρώτης κατοικίας, αγαπητέ μου Λεωνίδα. Βλέπουν ότι το πράγμα δεν περπατάει όπως θα θέλανε να περπατήσει. Υπήρχε αυτή η άτυπη συμφωνία μεταξύ τραπεζών και κυβέρνησης να μην υπάρχουν πλησιριασμοί πρώτης κατοικίας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2018. Αυτή η άτυπη συμφωνία ήταν μια συμφωνία κυρίων, δεν ήταν κάτι νομοθετημένο και κάτι δεσμευτικό. Αλλά αγαπητέ μου Λεωνίδα, συμφωνία κυρίων, όταν από τη μία μεριά της συμφωνίας είναι οι τράπεζες, οι δανειστές, η Τρόικα, ο SSM και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι δυνατόν να υπάρξει? Όχι. Άλλωστε, εμείς είχαμε ήδη αναφερθεί στο γεγονός ότι λογιστικά και μόνον εξετάζοντας το θέμα, εκεί θα οδηγούμασταν, υπό την έννοια ότι για να μπορέσει ο κάθε δανειολήπτης να εκπληρώσει τις όποιες υποχρεώσεις του, και όταν λέω όποιες, ενώ μετά τον επανακαθορισμό της όποιας οφειλής, την νόμιμη τυχόν υποχρέωση που του μένει, θα έπρεπε να υπάρχει οικονομία που ανθίζει. Έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει, είναι αναγκαστικό επόμενο, λογιστικό επόμενο, να καταφύγουμε σε αυτές τις λύσεις. Είναι και με έτσι δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτητών. Οπότε, άμα το δεις και βρέθηκε η συντάγη και το φάρμακο για την κρίση. Ακριβώς. Θα ξεπαστρευτεί όλη η ιδιωτική περιουσία, ναι, θα χάσουν όλοι οι Έλληνες τα σπίτια τους. Ήταν τεράστιο το ποσό της ιδιωτικής περιουσίας στην Ελλάδα σε σχέση με τον πληθυσμό. Η Ελλάδα ήταν η νούμερο ένα χώρα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, σε ιδιοκτησίες ακινήτων. Άρα λοιπόν βρέθηκε το κόλπο της ιδιωτικής περιουσίας για να ξεχρεώσουν οι τράπεζες και το δημόσιο. Ήταν πάρα πολύ απλό. Το φωνάζουμε από το 2010. Το λέγαμε από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στα μνημόνια, ότι εδώ δεν εκχωρείται μόνο η δημόσια περιουσία, θα εκχωρηθεί και η ιδιωτική. Και μας λέγανε ότι τα παραλέγαμε και ότι ήμασταν συνωμοσιολόγοι. Ναι. Έρχεται λοιπόν τώρα ο SSM, ενώ η κυβέρνηση χτυπιέται και ορίεται ότι δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν πλησιριασμοί πρώτης κατοικίας. Αλλά όταν εμείς φωνάζουμε από αυτό το μετερίζει δύο χρόνια, μας λέγανε συνωμοσιολόγους και από την κυβέρνηση. Όταν εμείς λέγαμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο που αυτή τη στιγμή υπάρχει για τα κόκκινα δάνεια είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο της πλάκας, σας το έχουμε πει 100 φορές. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο υπαγορευμένο από τις τράπεζες, υπαγορευμένο από τον κύριο Στουρνάρα, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, διότι όλο το πλαίσιο νόμου που φτιάχτηκε και η τροποποίηση του νόμου Κατσέλη και ο νέος κώδικας πολιτικής οικονομίας και ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών και όλο το νομοθετικό πλαίσιο για το συνεργάσιμο δανειολήπτη, σας είπαμε από την αρχή ότι η ανεπάρκεια του κυρίου Σταθάκη όσο ήταν υπουργός ανάπτυξης οδήγησε στο να γραφτούν τα πάντα όλα από τους δανειστές και από την Τράπεζα της Ελλάδος, να δοθούν έτοιμα κείμενα, τα περισσότερα των οποίων μάλιστα ήταν γραμμένα στα αγγλικά και η μετάφρασή τους στα ελληνικά προκαλεί γέλιο, δηλαδή αυτά που έχουν μεταφραστεί ως κείμενα στα ελληνικά είναι αστεία και ως κείμενα, γιατί ακόμα και η μετάφρασή τους ήταν πρόχειρη από τα αγγλικά στα οποία ήταν αρχικά γραμμένα. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα το νομοθετικό πλαίσιο να είναι κυριολεκτικά αστείο και να δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να αυθαιρετούν με τη βούλα του νόμου, και παράλληλα, αγαπητέ μου Λεωνίδα, φτάσαμε στο διατάφτα να είναι κρεμασμένη η κυβέρνηση από την καλή προαίρεση των τραπεζών. Κάναμε, λέει, μία συμφωνία κυρίων και μας είπαν οι τραπεζίτες
ότι δεν θα βγάλουν ακίνητα πρώτες κατοικίες στους πληστηριασμούς πριν το τέλος του 2018. Δηλαδή το θα τα βγάζανε μετά το 2018, το 2019 δεν πήρασε κανέναν, μέχρι το τέλος του 2018 ήταν το θέμα. Τώρα όμως έρχονται αυτοί που υποτίθεται κάνανε τη συμφωνία κυρίων, και το έχουμε πει αυτό από τις προηγούμενες εκπομπές, θα το θυμίσω εγώ σήμερα, και λένε ποιο τέλος του 2018, ποιο τέλος του 2019, από το Σεπτέμβριο θα αρχίσετε να βγάζεις πληστηριασμούς και πρώτες κατοικίες. Και μάλιστα αυτό το επιβεβαιώνει άλλο πρωτοσέλιδο της Παρασκευής, το κεφάλαιο, το που είναι με το site, το γνωστό, το capital.gr. Αν έχει ο σκηνοθέτης μας την εικόνα από το πρωτοσέλιδο του κεφαλαίου της Παρασκευής, να μας τη βάλει να τη δουν όλοι οι τηλεθεατές μας. Λέει λοιπόν το πρωτοσέλιδο του κεφάλαιου, στα χέρια των fans και τα στεγαστικά δάνεια. Και διαβάστε και παρακάτω τι γράφει, στα μικρότερα γράμματα, πολιτήριο από το φθινόπωρο και σε στεγαστικά δάνεια έως 15 δις ευρώ, ακόμη και σε δάνεια του νόμου Κατσέλη. Δυσίωνες προβλέψεις για έκρηξη πληστηριασμών και εξώσεων. Ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Και αυτό γιατί, σας έχουμε πει ήδη από τις προηγούμενες εκπομπές ότι πάλι με οδηγία του SSM ζητείτε από τις ελληνικές τράπεζες μέχρι το 2021 να έχουν ξεφορτωθεί κόκκινα δάνεια 75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το είχαμε πει, Λεωνίδα, το θυμάσαι. Ο αρχικός στόχος ήταν 30 δισεκατομμύρια και στην πορεία έγινε 45, φέτος το καλοκαίρι έγινε 75 δισεκατομμύρια. Και επειδή μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν για να ξεπορτωθούν οι τράπεζες 75 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, η λύση ήταν πάρα πολύ απλή. Πωλήσεις σε funds και μαζικοί πληστηριασμοί. Σας το έχουμε πει ήδη από τις προηγούμενες εκπομπές και μάλιστα σας είπαμε ότι αυτό που έρχεται είναι μια γενοκτονία δανειοληπτών. Θα βρεθούμε μπροστά σε μια κυριολεκτικά γενοκτονία δανειοληπτών, γιατί 75 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια για να φύγουν από τους ισολογισμούς των τραπεζών, αυτό το καθάρισμα των ισολογισμών θα έχει πάρα πολύ αίμα. Και θα έχει αίμα δανειοληπτών. Και για αυτούς που θα μείνουν, Κυριάκο. Και για αυτούς που θα μείνουν. Υποτεθείστε ότι. Προσίστως όμως για αυτούς που θα φύγουν, Λεωνίδα, γιατί όπως καταλαβαίνεις, αυτοί θα είναι τα πρώτα θύματα. Τα πρώτα θύματα, αλλά και αυτοί που θα μείνουν. Γιατί το λέω? Γιατί υποτεθείστε ότι 75 δις θα αντιστοιχηθούν με ένα 10%, 7,5 δις, 10 δις, θα μείνουν 65 δις να πιέσουν στο δημόσιο χρέος. Έτσι. Α, με βέβαια. Τον αναβαλλόμενο φόρο. Τα 65 βέβαια. Δις δεν έχουν υπολογιστεί από τις πολιτικές της... Βέβαια. Αυτό βεβαίως να το ξαναδιευκρινίσουμε άλλη μια φορά. Ναι, μεν θα καθαρίσουν οι ισολογισμοί των τραπεζών, αλλά δεν θα καθαρίσουν την επίθεση πραχτούν τα 75 δισεκατομμύρια. Τα 75 δισεκατομμύρια σε κάθε περίπτωση θα αφήσουν μια μεγάλη τρύπα στους ισολογισμούς των τραπεζών, γιατί οι προβλέψεις όλων μαζί των τραπεζών είναι 60 δισεκατομμύρια. Τα δάνεια είναι στο σύνολο 200. Εμείς σας έχουμε πει ότι είναι τουλάχιστον 150 δισεκατομμύρια τα κόκκινα. Άρα θα μείνει μια τρύπα άλλα 60-70 δισεκατομμύρια. Τα πολύ ωραία το είπε ο Λεωνίδας. Αυτή λοιπόν η μαύρη τρύπα μέσω της αναβαλλόμενης φορολογίας που έχουν εξασφαλίσει οι τράπεζες για τα επόμενα 1000 χρόνια, ούτε για 10, ούτε για 20, ούτε για 30, εντάξει, μέσω της αναβαλλόμενης φορολογίας... Είσαι για 20 είναι. Ποια 20? 20 είναι για 20 είναι με το γράμμα του νόμου. Με το γράμμα του νόμου του Μαρτίου του 17. Κάθε χρόνο θα παίρνουν 20 χρόνια παραπάνω. Θυμάσαι πριν 5 χρόνια πώς ήταν το πρώτο ταξίδι? Ήτανε 3. Ναι. Έγινε 5, έγινε το 17 20. Έγινε 20. Ναι. Μέχρι τα επόμενα 10 χρόνια θα γίνει 1000 χρόνια. Αφού κάθε ένα χρόνο παίρνει 10 χρόνια... Είσαι υπερβολικός και πεσημιστής. Θα δούμε στο τέλος πώς θα είναι το πράγμα. Η ουσία όμως ποια είναι? Ότι με την αναβαλλόμενη φορολογία όλα αυτά... Τα 70, τα 65 δις θα περάσουν στο δημόσιο χρέος και πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Ναι, έτσι, ναι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Καλά έκανες και το σημείο στη Λεωνίδα. Και να πούμε, αγαπητέ μου φίλε Λεωνίδα, ότι μέσα σε αυτό τον οριμαγδό της αρνητικής ειδησιογραφίας, των κακών ειδήσεων, των bad news γύρω από το τραπεζικό και τα κόκκινα δάνεια, εδώ η δική μας εκπομπή και η υπέρβαση συνεχίζει να μοιράζει χαμόγελο, αισιοδοξία και ελπίδα στους δανειολήπτες, γιατί είμαστε η μόνη εκπομπή που κάθε Δευτέρα από αυτό το βήμα δίνουμε τα καλά νέα για τους δανειολήπτες. Έχουμε καλές ειδήσεις για τους δανειολήπτες μας, για τους δανειολήπτες της υπέρβασης, να το πούμε και να το διευκρινίσουμε, όχι για όλους, αλλά τα καλά νέα των δικών μας δανειολήπτων μπορεί για όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, για όλους εσάς που μας βλέπετε και μας παρακολουθείτε και στο διαδίκτυο αλλά και ερχόμενοι στα γραφεία μας,
μπορεί να γίνουν καλές ειδήσεις και για σας. Γιατί, αγαπητέ μου Λεωνίδα, πρώτον, θα το πούμε για άλλη μια φορά σήμερα, και αν έχει ο σκηνοθέτημα στην καρτέλα να τη βάλει, μετά από 4 χρόνια υπέρβαση δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι δανειολήπτη της υπέρβασης πουθενά στην Ελλάδα στους πληστηριασμούς. Γι' αυτό λοιπόν και το σλόγγαν μας είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Δεν έτυχε, πέτυχε. Κανένα σπίτι δανειολήπτη της υπέρβασης στους πληστηριασμούς. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Δεν είναι όμως και τυχαίο, γιατί. Γιατί δεν όπως είναι τυχαίο, πολύ, έτσι. Πολύ σωστά προείπες, όλο το νομοθετικό πλαίσιο είναι απαγορευτικό δηλαδή. Έτσι. Οπότε αυτό τελικώς που αποδεικνύεται και είχαμε δει και στην αρχή, όταν το ξεκινήσαμε, ήταν να ακολουθήσουμε το νόμο και τα δικαστήρια και όχι το νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε εν ώψη του προβλήματος. Έτσι. Δημιουργήθηκε ένα νομοθετικό πλαίσιο και τώρα να μπούμε και στην ουσία. Για να καταλάβει ο τηλεθεατής που παρακολουθεί αυτή την εκπομπή, αλλά και οι ίδιοι δανειολήπτες μας, τι κερδίζουν οι δανειολήπτες της υπέρβασης σε σχέση με τους υπόλοιπους δανειολήπτες που κάθονται στους καναπέδες τους και περιμένουν τους δικαστικούς επιμελητές να έρθουν να τους πάρουν τα σπίτια. Απριόρι, γιατί οι δικοί μας κινήθηκαν, ότι δεν όχι μόνο γλίτωσαν από τους πληστηριασμούς, τώρα θα σας το λόγο, Λεωνίδα, όχι μόνο γλίτωσαν τα σπίτια τους από τους πληστηριασμούς, αλλά και εναντίον όσων κινήθηκαν οι τράπεζες με διαταγές πληρωμής, προκειμένου να πάνε σε πληστηριασμό, όλοι αυτοί οι δανειολήπτες μας καθημερινά δικαιώνονται στα δικαστήρια όλης της Ελλάδος. Διότι, όπως θα ξέρετε όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή και όσοι διαβάζετε τον blog της υπέρβασης, καθημερινά δημοσιεύουμε αποφάσεις δικαίωσης δανειοληπτών μας που τους δικαιώνουν τα δικαστήρια όλης της Ελλάδας, ακυρώνοντας τις εναντίον τους διαταγής πληρωμής των τραπεζών, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να μην μπορούν να τους πάρουν σε πληστηριασμό. Γι' αυτό σας λέμε κανένα σπίτι της υπέρβασης στους πληστηριασμούς, γι' αυτό σας λέμε δεν έτυχε, πέτυχε, γιατί πέτυχε μέσα από μια οργανωμένη δράση, η οποία στηρίζεται, Λεωνίδα, είπαμε, στο νομοθετικό πλαίσιο. Πες μας τώρα αυτό που έλεγες πριν. Αυτό που έλεγα πριν, ότι εμείς ελέγξαμε το κανονιστικό πλαίσιο καθ' όλη τη διάρκεια της Βασιλείας και 1 και 2. Μία αποτέλεσμα, με δεδομένο μάλιστα τα νομοθετήματα του 13 και του 14 της αναβαλλόμενης φορολογίας, γιατί την πρώτη, να θυμίσω στον κόσμο, την καταθέσαμε το 14. Την πρώτη αγωγή. Την πρώτη αγωγή, ναι. Οπότε είχαμε λάβει υπόψη και το γεγονός ότι ακόμα και αν δεν γινόταν δεκτό το αίτημα το αγώγημο και πήγαμε σε δεύτερο βαθμό και χάναμε και εκεί και πήγαμε άρωπα και χάναμε και εκεί, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία θα καθόμασταν να συζητάγαμε σε αγωγή πια πόσο είναι το όποιο χρέος, γιατί όλη η διαδικασία τώρα η δικαστική δεν αφορά το δάνειό μου, αφορά το πόσο νόμιμη ή παράνομη, που ήταν πάρα πολύ παράνομη γιατί προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία σε ΦΕΚ, πόσο νόμιμη ή παράνομη λοιπόν υπήρξε ο αντισυμβαλόμενός μου, δηλαδή η τράπεζα. Ακόμα λοιπόν και αν πρημοδοτηθούν, για όποιο λόγο θεωρηθεί ότι πρέπει να πρημοδοτηθεί ο αντισυμβαλόμενός μου, δηλαδή η τράπεζα, η οποία παρεύει το κανονιστικό πλαίσιο όλα τα 11 χρόνια από 2002 μέχρι και 2004, μέχρι και 2012, συγγνώμη, ακόμα λοιπόν και αν πρημοδοτηθεί και σε πρώτο και σε δεύτερο, ακόμα και στον Άριο Πάγο, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, μετά από όλο αυτό θα καθίσουμε να μιλάμε για το τι χρωστάω, πόσο χρωστάω, και εφόσον υπάρχουν. Εδώ λοιπόν να πάμε και να μπούμε αμέσως λοιπόν στο ζουμί αυτού του θέματος. Είναι και το κλαδικό λογιστικό σχέδιο. Δεν μπορούμε ότι μέσα για σε... τους δανειολήπτες της υπέρβασης η συμμετοχή τους στις δράσεις μας είναι μια συμμετοχή win-win. Δηλαδή ο δανειολήπτης της υπέρβασης σε κάθε περίπτωση κερδίζει. Κερδίζει είτε δικαιωθούμε στον πρώτο βαθμό με την ομαδική αγωγή, είτε δεν δικαιωθούμε στον πρώτο βαθμό με την ομαδική αγωγή. Γιατί σε κάθε περίπτωση, είτε δικαιωθούμε στον πρώτο βαθμό εμείς, είτε δικαιωθούν στον πρώτο βαθμό οι τράπεζες, είτε το δικαστήριο μας κάνει δεκτά τα μισά δικά μας αιτήματα και κάνει δεκτές τις μισές προτάσεις των τραπεζών, σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν εφέσεις, σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει άρρωστος πάγος και σε κάθε περίπτωση η επίλυση διαφοράς θα πάει πίσω πάρα πολλά χρόνια. Και ο χρόνος, αυτό θέλουμε να δώσουμε να καταλάβετε από αυτή την εκπομπή, ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των δανειοληπτών, δεν λειτουργεί υπέρ των τραπεζών. Και το ξέρουν πολύ καλά αυτό οι δανειολήπτες μας που ήρθαν κοντά μας το 2014, όταν το 2014
πρωτομιλήσαμε εμείς για κούρεμα δανείων, μας στείλαν τους εισαγγελείς στην υπέρβαση και ζητούσαν να συλληφθούμε επειδή τολμήσαμε και είπαμε τη λέξη κούρεμα, και σήμερα μετά από 4-4,5 χρόνια αυτοί που μας πιστέψανε και μας εμπιστεύθηκαν και ήρθαν κοντά μας από την αρχή καθημερινά δικαιώνονται, γιατί πλέον τους προτείνουν κουρέματα οι ίδιες οι τράπεζες. Στη δεκαετία λοιπόν από σήμερα ή στην πενταετία ή στην τριετία οι τράπεζες δεν θα μας προτείνουν να μας κουρέψουν, θα μας παρακαλάνε να μας κουρέψουν. Και όπως πολύ σωστά μας είπε ο Λεωνίδας, αν υπάρχουν ακόμα, εμείς θα υπάρχουμε σίγουρα. Αυτές οι τράπεζες δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν τα επόμενα 3, 5, 10 χρόνια. Άρα το δίκαιο και ο χρόνος λειτουργεί πάντα υπέρ αυτού του οποίου είναι δεδομένη η ύπαρξη στο μέλλον. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στις οθόνες σας, επανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό. Ψάχνεις γιατρό? Medihol, το νέο ιδιωτικό πολυιατρίο στην Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6250-100. Medihol. Health for all. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και για να ολοκληρώσουμε αυτά που σας λέγαμε στο πρώτο μέρος. Win-win λοιπόν η συμμετοχή του δανειολήπτη στις δράσεις της υπέρβασης. Η συμμετοχή στο εξώδικο για τον επανακαθορισμό των οφειλών μας στις τράπεζες, με το οποίο εξώδικο καθιστούμε τις οφειλές μας μη βέβαιες και μη καθαρισμένες, με αποτέλεσμα όταν η τράπεζα και αν η τράπεζα εκδώσει την εναντίον μας διαταγή πληρωμής προκειμένου να μας πάει σε πλειστηριασμό, να την ανακόψουμε και να την ακυρώσουμε, όπως καθημερινά ακυρώνουμε εκατοντάδες πλέον διαταγές πληρωμής. Ό,τι βγάζουν οι τράπεζες κατά των δανειοληπτών μας ακυρώνεται σε 90%, σε ποσό 90% ήδη από τον πρώτο βαθμό, με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να έχει την ησυχία και την εξασφάλιση ότι όσο θα διαρκέσει η δικαστική του διαμάχη με την τράπεζα με την ομαδική αγωγή, δεν θα κινδυνεύσει να δει το σπίτι στον πληστηριασμό. Διότι εμείς αυτό που σας προτείνουμε και σας προτείναμε από την πρώτη μέρα όταν ξεκινήσαμε με την υπέρβαση είναι λύσεις νομικά αξιόπιστες αλλά πρωτίστως ασφαλείς. Εμείς δεν σας στείλαμε ποτέ να διεκδικήσετε τη δικαίωσή σας απέναντι στην τράπεζα
ενώ θα έχετε χάσει το σπίτι σας. Έτσι, ναι, αυτό είναι το βασικό να σας δώσουμε να καταλάβετε. Και γι' αυτό λέμε ότι οι διεκδικήσεις μας είναι διεκδικήσεις win-win. Με το εξώδικο λοιπόν επανακαθορισμού των οφειλών μας, αμφισβητούμε την απέτηση της τράπεζας κατά κεφάλαιο και τόπους, την καθιστούμε μη βέβαιη και μη καθαρισμένη, ούτως ώστε να μπορούμε να ακυρώσουμε την εναντίον μας ενταγή πληρωμής και να μην βρεθούμε ποτέ στο βάραθρο του πληστηριασμού, και με την ομαδική αγωγή στην οποία συμμετέχουμε όλοι οι δανειολήπτες, ζητούμε καταρχήν την ακύρωση των δανειακών μας συμβάσεων, των πιστωτικών μας συμβάσεων, είτε από δάνεια είτε από κάρτες, διότι αυτές παρανόμως έχουν συναφθεί, παρανόμως έχουν συνομολογηθεί και παρανόμως έχουν εξυπηρετηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε κουραστεί να τα λέμε και να τα επαναλαμβάνουμε. Μπορείτε να μπείτε και στο site της υπέρβασης που είναι αναρτημένη αγωγή, να τα διαβάσετε και συνοπτικά και αναλυτικά. Και στη χειρότερη περίπτωση, να το καταλάβετε αυτό, γι' αυτό σας λέμε win-win, στη χειρότερη περίπτωση, αν οι τράπεζες δεν ακυρώσουν τις δανειακές μας συμβάσεις, διεκδικούμε το κούρεμα των οφειλών μας κατά κεφάλαιο και τόκους. Το κούρεμα λοιπόν των οφειλών μας, που διεκδικούμε ένα 50% κούρεμα στα στεγαστικά μας δάνεια, 70% στα καταναλωτικά και επιχειρηματικά και 90% στις πιστωτικές κάρτες. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι όταν έχεις απέναντί σου μια τράπεζα, ένα αντισυμβαλόμενο, χωρίς λόγο, πραγματικό λόγο πίεσης, δεν μπορεί να έρθει να σε κουρέψει, γιατί είναι υπόλογος στους μετόχους της. Εννοείται. Όχι μόνο στους μετόχους, στους ξένους. Στους ξένους, στους πάντες. Στο δημόσιο χρήμα, στον SSM, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για να έρθει λοιπόν να σε κουρέψει, πρέπει να υπάρχει η πιθανότητα, για αυτούς τουλάχιστον, ότι δεν θα πάρουν μία. Όχι μόνο αυτό, όχι πιθανότητα να πάρουν μία, και επειδή τα δάνεια μας είναι επίδικα, τα δικά μας τα δάνεια είναι επίδικα, να το πούμε στον κόσμο να το καταλάβει, ότι είναι σε εξέλιξη αγωγής, σε εξέλιξη δικαστικό, σε εξέλιξη δικαστική, είναι επίδικο. Τα δάνεια λοιπόν τα δικά μας για τις τράπεζες είναι επισφαλή για δύο λόγους. Το πρώτο που είναι κόκκινα, όπως είναι κόκκινα τα δάνεια όλων των υπολείπων Ελλήνων, αλλά τα δικά μας είναι και επίδικα και δεν είναι μια απλή δικαστική διαμάχη μεταξύ ημών και μεταξύ τραπεζών. Πρόκειται για μια δικαστική διαμάχη την οποία μέσω των ακυρώσεων των διαταγών πληρωμής τα δικαστήρια καθημερινά δικαιώνουν σε όλη την Ελλάδα. Και ναι μεν όταν ξεκινήσαμε μας λέγατε όλοι μα τι είναι αυτά που λέτε και πώς θα τα πετύχετε αυτά και πώς το δικαστήριο που θα δικάσει την ομαδική αγωγή θα σας δικαιώσει. Σήμερα όμως έχουμε την πολυτέλεια να λέμε ότι επειδή ακόμα δικάζει το δικαστήριο και επειδή ακόμα δεν έχει εκδώσει ούτε την πρώτη απόφαση επί της ομαδικής αγωγής, ήδη σήμερα αναρτημένα στο site της υπέρβασης υπάρχουν πάνω από 200 δικαστικές αποφάσεις δικαίωσης δανειοληπτών δικών μας της υπέρβασης, όχι γενικές αποφάσεις δικαίωσης δανειοληπτών, δικαιώσεις δανειοληπτών με ζητήματα νομικά ίδια με αυτά που διεκδικούμε μέσα από την ομαδική αγωγή. Δεν μπορεί λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη από τη μία αυτά τα αιτήματα να τα δικαιώνει στις ανακοπές κατά των διαταγών πληρωμής και από την άλλη περίπτωση στην εκδίκαση των ομαδικών αγωγών να μην τα λάβει υπόψη μας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι υπέρ μας αυτό που λέγεται χρόνος, γιατί όταν ξεκινήσαμε το μόνο που είχαμε μαζί μας ήταν η πίστη μας και η θέλησή μας σε αυτόν τον αγώνα και η τρέλα που κουβαλάγαμε στο κεφάλι μας και μας έβαλε μπροστά που όλοι μας λέγαν τρελούς ότι θα τα καταφέρουμε με τις τράπεζες και μας λέγανε θα μας δουν και σε κανένα χαντάκι πεταμένους, θα θυμάσαι πολύ καλά Λεωνίδα. Σήμερα μετά από 4 χρόνια έχουμε να επιδείξουμε πάνω από 300 αποφάσεις, 200 εκ των οποίων είναι ήδη αναρτημένες στο site της υπέρβασης. Και στην πενταετία, στη δεκαετία που μπορεί να τραβήξει αυτή η δικαστική διαμάχη με τις τράπεζες, θα είναι χιλιάδες οι δικαστικές αποφάσεις. Γι' αυτό σας λέμε ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του δανειολήπτη της υπέρβασης. Γιατί ο δανειολήπτης της υπέρβασης πριν από 4 χρόνια ήρθε μόνο με την πίστη και την εμπιστοσύνη στα πρόσωπά μας. Σήμερα διεκδικεί το δίκαιο του με δικαστικές αποφάσεις. Αύριο θα το εκδικεί με πολύ περισσότερες δικαστικές αποφάσεις, αλλά και με μια διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, που όσο και να μην ακούνε Λεωνίδα, κάθε μέρα και κάθε Δευτέρα από αυτή την εκπομπή,
Όλο και κάτι από αυτά που λέμε βλέπουμε ότι κάπου ενσωματώνεται, κάπου περνάει, κάποιος το ακούει και κάποιος συμμαζεύεται και προσπαθεί τα πράγματα να τα φέρει έστω όσο λίγο γίνεται στην κοινή λογική. Παράδειγμα ο υφυπουργός Γεωργίας που έκανε τη ρύθμιση νέα. Ο Βασίλης ο Κόκαλης τον βγάλαμε εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Δεν έκανε για τα δάνεια των αγροτών. Και παρόμοιο αίτημα θα το πάμε εγγράφων στην Κουντουρά να το κάνει και για τα δάνεια των ξενοδόχων. Γιατί είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια των ξενοδόχων. Θα αφελινιστεί και όλο ο τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα. Έτσι, ναι. Άρα λοιπόν βλέπει ότι κάποια πράγματα ακούγονται και γίνονται. Και ακούγονται και γίνονται επειδή αυτή εδώ η εκπομπή τα αναδεικνύει. Θα δείτε στο τρίτο μέρο τη εκπομπή σα έχουμε. Θα δείτε και θα καταλάβετε. Ξυλώσαμε ολόκληρο διοικητή τράπεζα μέσα από αυτή την εκπομπή και από την υπέρβαση. Εδώ λοιπόν. Αυτό πρέπει να καταλάβετε ότι ο αγώνας των δανειοληπτών μας, ο αγώνας ο δικός σας που παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή είναι win-win σε κάθε περίπτωση και σίγουρα για όλους τους δανειολήπτες αυτό που κάνουμε μέσα από την υπέρβαση είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από το να κάθεσαι στο καναπέ με το τηλεκοντρόλ στο χέρι, έτσι, να βλέπετε Survivor, τώρα όπως λέμε το Power of Love και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να περιμένετε το δικαστικό επιμελητή να έρθει και να σας πάρει το σπίτι. Να καλά, μας βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα, το Γιώργο το Βαλέτα που τον έχουμε και σήμερα καλεσμένο μαζί μας. Έτσι, Γιώργος Βαλέτας, φορολογικός μας σύμβουλος, φοροτεχνικός, πυλώνα σταθερός αυτή τη εκπομπή ο Γιώργος κάθε Δευτέρα. Γιώργο, για πες μας λίγο τι γίνεται με το θέμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Υπήρχε ένα δημοσίευμα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το οποίο λέει ότι πλέον οι δανειστές έχουν αποθρασινθεί εντελώς. Δηλαδή, πριν ξεκουμπιστούν 21 Αυγούστου και φύγουν με το τέλος των μνημονίων, ζητάνε, λέει, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, από ανεξάρτητη να γίνει στάθη τράπεζα της Ελλάδος. Ανεξέλεγκτη! Δηλαδή, να μην λογοδοτεί πουθενά. Και μάλιστα λένε, είπανε ότι δεν χρειάζεται ούτε καν να ενημερώνει τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών ακριβώς για τις εγκυκλίες που θα βγάζει. Θα τρελαθούμε τελώς. Δεν θα κάνουν ό,τι γουστάρουν, δεν θα δίνουν λόγο πουθενά, ούτε καν θα ενημερώνουν. Για πες μας, σε παρακαλώ, τι προτείνουν οι δανειστές για την ΑΔΕ. Γενικά επιχειρείται μία απαξίωση των εφορίων και του Υπουργείου Οικονομικών εν γέννη. Θέλουν οι ΑΔΕ να ανεξαρτοποιηθεί πλήρως. Η διαδικασία καταρχήν των κατασχέσεων να φύγει από τις εφορίες και από τα δικαστικά τμήματα των εφορίων και να γίνεται πλέον αυτόματα, να μην γνωστοποιείται, άκουσαν αυτό που είπες πριν Κυριάκο, να μην γνωστοποιούνται οι φορολογικές εγκύκλοι και οι κανονιστικές αποφάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Είμαι 46 χρονών, κάνω αυτή τη δουλειά από τα 17 μου χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Να μην γνωστοποιούνται οι φορολογικές εγκύκλοι στο Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Επίσης, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί. Καλά, και τις ποινικές διώξεις ποιος θα σας ασκεί? Αυτόματα. Δηλαδή, οι εφορίες έχουν ένα δικαστικό, έχουν φακέλους, υπάρχουν δικηγόροι. Να φύγει. Αυτή η διαδικασία θέλουν να φύγει. Τα δικαστικά των εφοριών θα μεταφερθούν στην ΑΔΕ, δηλαδή. Συγγνώμη που θα παρέμβω, αλλά δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε 100, ούτε 1000, ούτε 10.000 τα παραδείγματα που οδηγούν την όποια κατάσταση να καταφεύγουν σε τέτοια μέτρα. Ναι. Έτσι. Για πες μας, Γιώργο, τώρα λοιπόν τι θα κάνουν αυτοί. Ο Υπουργός Οικονομικών επίσης θέλουν να μπορεί να κάνει προτάσεις μόνο προς την ΑΔΕ. Ούτε να λέει τι θα κάνει, ούτε να δίνει οδηγίες, απλά μόνο να προτείνει. Δηλαδή, ο Υπουργός θα γίνει επιστημονικός συνεργάτης ΑΔΕ και σύμβουλος. Ο έλεγχος να φύγει. Αυτά που σας λέω παρέτα δεν είναι ανέκδοτα, είναι η αλήθεια. Είναι οι προτάσεις στις οποίες επιμένουν οι δανειστές, προκειμένου να ξεκουμπιστούν για να φύγουν 21 Αυγούστου με το τέλος του μνημονίου. Ακριβώς. Για πες, Γιώργο. Ο έλεγχος επίσης θέλουν να φύγει από τα ελεγκτικά τμήματα των ΔΟΗ και να μεταφερθούν σε κάποιες ανεξάρτητες εξειδικευμένες μονάδες και τέλος να γίνει μια τελωνιακή και φορολογική ακαδημία από όπου θα βγαίνουν κάποιοι ελεγκτές της ανεξάρτητης πια αρχής δημοσίων. Ναι, δηλαδή, δεν μπορεί να πάει χειρότερα. Περιμένετε, ρε παιδιά, για καθίστε λίγο. Δηλαδή, το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και των εσόδων στην Ελλάδα είναι ότι λείπει μια ακαδημία φοροεισπρακτική. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ κατάλαβα δηλαδή, ότι το δημόσιο. Διαφοράς, περίμενε λίγο, Λεωνίδα. Ναι, το δημόσιο δεν εισπράττει. Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί είναι αυτά. Δεν εισπράττει επειδή λείπει ακαδημία. Να καταλάβω δηλαδή. Και τι θα κάνει καλύτερα η ΑΔΕ από αυτό που κάνουν σήμερα οι εφορίες, να καταλάβω. Μα η τεχνογνωσία υπάρχει. Εκτός αν υπονοεί
Εκτός αν υπονοεί, Γιώργο μου, ότι θα φύγουν οι αρμοδιότητες και θα πάνε εκεί όπου το από εκεί μετά κάπου θα τις αναθέτει, μήπως δούμε τις μεγάλες ελεκτρικές εταιρείες, τις Big Four που είναι εδώ πέρα, να παίρνουν και τη δουλειά της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Και μήπως πάνε στον ιδιωτικό τομέα δηλαδή και τα θέματα των φοροελέγχων, σιγά σιγά θα πάει και η δικαιοσύνη εκεί, θα πάει και το σοφρονιστικό σύστημα εκεί, πέρα, να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Σοφρονιστικό σύστημα το έχουμε δει ιδιωτικό στην Αμερική, την εφορία IB, πώς τη λένε, την έχουμε δει στο Άρα λοιπόν είναι. Να σου πω κάτι όμως, άμα δεν δώσεις δικαιώματα δεν σου κάνουν τίποτα. Δεν διαφωνώ, Λεωνίδα. Όπα. Έτσι. Δίνεις και εσύ δικαίωμα. Βέβαια. Το κουνάς και εσύ λιγάκι. Έτσι, ακριβώς. Για να το πούμε όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος. Άρα λοιπόν. Ποιος ήταν δηλαδή πλήρωμα. Άρα λοιπόν τα δημοσιεύματα δεν ήταν ανυπόστατα, αγαπητέ μου Γιώργο. Έτσι. Τα δημοσιεύματα είχαν βάση. Και δυστυχώς αυτό που θέλουν να φέρουν οι δανειστές στο θέμα το φορολογικό των εσόδων και το φοροεισπρακτικό θα είναι πραγματικά άνευ προηγουμένου. Δηλαδή ο Υπουργός Οικονομικών να είναι διακοσμητικό στοιχείο σε όλη τη διαδικασία των εσόδων. Δηλαδή να μην του κοινοποιούν ούτε καν το τι κάνουν. Να μην έχουν υποχρέωση καν να ενημερώνουν τον προϊστόμενό τους Υπουργό. Πες μας λίγο, Γιώργο Βαλέτα. Για εμάς που δεν είμαστε κομματόσκυλα σε κανένα κομματικό μηχανισμό, καλύτερα θα είναι, χειρότερα δεν θα είναι. Καλά, άσε τώρα μας για τους άλλους να για τον κόσμο. Εντάξει, τόσα χρόνια. Εξοδικαστικός μηχανισμός, Γιώργο μου, σε ισχύ η καινούργια πλατφόρμα από 27 Ιουνίου σωστά, που μας πέρασε. Σωστά, με τις τροποποιήσεις, τις βελτιωτικές κινήσεις που γίνανε στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ξεκίνησε η καινούργια πλατφόρμα από 27 Ιουνίου. Να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουμε καινούργια δεδομένα. Στις 46 εβδομάδες λειτουργίας του εξοδικαστικού μηχανισμού, 52 επιχειρήσεις μόλις έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Είναι και άλλες εκκρεμότητα. Σε σχέση όμως σχεδόν με τις 30 που είχαμε πριν από δύο λεπτές. Υπάρχει οργασμός μεγάλος. 57 από πόσες χιλιάδες. 52 από πόσες χιλιάδες. 35.000. Μάλιστα, μια χαρά πάνω. Οπότε στην καινούργια πλατφόρμα λοιπόν μπορούν όλες οι εταιρείες που θα υπαχθούν και οι επιτιδευματίες έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες να βάλουν πλέον και τα χρέη του 2017. Το κατάλαβαν αυτό, μάλιστα η γλώσσα μας από αυτή την εκπομπή. Κάθε Δευτέρα να φωνάζουμε βάλτε μέσα και του 2017. Τώρα που φτάσαμε στον Ιούλιο, σας λέμε βάλτε μέσα και το 18. Ναι. Βάλτε μέσα και τα χθεσινά δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή ήταν παράλογο και λέγανε γιατί δεν μπαίνει ο κόσμος στις δόσεις. Του λέω Σαλονού, ρύθμισε μέχρι το 16, πήγαινε και εξόφλησε όλα το 17 και να είσαι ενήμερος στο 18. Ναι. Κάποιο που δεν μπορούσε να πληρώσει το 16, του απαιτούσε το σύστημα αυτό να πληρώσει και το 16 και το 17 και το 18. Παραλογισμός. Ευτυχώς το κατάλαβα. Το 17 και το 18 να το ρυθμίσει εντός 90 ημερών. Ναι. Δηλαδή δεν προλάβαινε να πληρώσει τα παλιά δρομικά του 12. Ναι, βάλαμε και τα παλιά δρομικά του 12. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω από αυτή την εκπομπή ό,τι λέμε. Πού και πού κάτι ακούγεται, να βάλουν το 17 μέσα. Επίσης, δόθηκε επιτέλους η δυνατότητα στους ομόρυθμους και τερόρυθμους εταίρους να ρυθμίσουν τις προσωπικές τους οφειλές. Είχα πάρα πολλές περιπτώσεις που μου λέγανε είμαι ομόρυθμος εταίρος, χρωστάω στο ΤΕΒΕ. Η εταιρεία μου δεν χρωστάει. Πώς θα ρυθμίσω. Ναι. Και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και πλέον εντάχθηκαν αυτό. Δηλαδή, πράγματα. Μάλιστα η γλώσσα μας όμως, Γιώργο Βαλέτα. Εντάξει, έπρεπε να περάσουν 12 ολόκληρες σχεδόν μήνες, γιατί από τον Αύγουστο που ξεκίνησε, είμαστε στον 11ο μήνα. Ακριβώς. Έπρεπε να περάσουν 11 μήνες, να γίνουν 30.000 αιτήσεις, 35.000 αιτήσεις, να μπουν μέσα όλες και όλες 52 επιχειρήσεις, για να καταλάβουν ότι αυτή η πλατφόρμα που έχουν στήσει βλακωδώς έχει στηθεί και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή χρειαζόταν 11 μήνες για να το καταλάβουν. Γι' αυτό και όσοι με ρωτάγανε από τα μέλη της υπέρβασης και μου λέγανε θέλω να υπαχθώ, κάνε μου την αίτηση να το ξεκινήσουμε για αυτά, τους έλεγα περιμένετε. Γι' αυτό εμείς είπαμε από την πρώτη μέρα και φτιάξαμε τη δράση για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, όπως και τη δράση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς της εφορίας, που σας το λέμε κάθε Δευτέρα από αυτή την εκπομπή, και σας είπαμε ότι πριν κάνετε το βήμα, πριν ξοδέψετε λεφτά, πριν πληρώνετε λεφτά για business plan, πριν κάνετε αιτήσεις, γιατί ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια διαδικασία βαριά, δύσκολη και κοστοβόρα, δεν είναι κάτι που γίνεται με 100 ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν σας λέγαμε τόσο καιρό, πριν κάνετε οτιδήποτε, ελάτε στην υπέρβαση, σας το λέμε και σήμερα. Συμβουλευτείτε τον Γιώργο τον Βαλέτα,
ούτως ώστε να μην χάσετε χρόνο, να μην πετάξετε τα λεφτά σας και να μην κινδυνέψετε να σας βρει κακό μεγαλύτερο από αυτό στο οποίο βρίσκεστε. Γι' αυτό λοιπόν και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, αλλά και για την προστασία της πρώτης κατοικίας σας από τους πληστηριασμούς της εφορίας με εκείνη την ξεχασμένη διάταξη 2010 που σας λέμε κάθε Δευτέρα από αυτή την εκπομπή, μην χάνετε τον χρόνο σας άσκοπα. Μην ακούτε τους διάφορους τσαρλατάνους. Προχτές συλλάβανε κάποιος άλλος που κάνα λέει ένα εξώδικο, το φίλο μας, τον Παναγιώτη, το θυμάσαι αγαπητέ μου Λεωνίδα, κάνα λέει ένα εξώδικο και πήγαινε σε έκανε σε εξώδικο και άμα έρχονταν εφορία στους λεφτά, τους έδινε στο εξώδικο λέει και επειδή σου τα πατρίστης και η οικογένεια σου δίνανε και κανένα ψηλό να τη βγάλει Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν όμως αφηρήσεις που τους πιστεύαν, έτσι. Τους μαζέψαν ευτυχώς. Όλοι απελπισμένοι. Λέμε λοιπόν γιατί, ότι πριν πέσει αυτές τις παγίδες, επειδή με την, ειδικά με το θέμα το φορολογικό, δεν να παίζεται. Ναι, γιατί το θέμα το φορολογικό έχει και ποινικές ευθύνες. Το θέμα το φορολογικό είναι ποινικοποιημένο. Για τις οφειλές στην εφορία πάτε και φυλακή. Άρα λοιπόν πριν κάνετε το λάθος, πριν ξοδέψετε λεφτά, πριν σας πάρουν στο λαιμό τους ή τσαρλατάνοι, 210-5200. 452 το τηλέφωνο της εκπομπής μας, όπως τηλεφωνείτε στην υπέρβαση για να βρείτε λύση με τα δάνεια, με τις τράπεζες και με την αυθαιρεσία των τραπεζών και των εισπρακτικών εταιριών. Έτσι λοιπόν τηλεφωνείτε στην υπέρβαση και ζητήστε ένα ραντεβού με τον Γιώργο τον Βαλέτα για να βρείτε λύση και να δείτε αν μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρυθμίσης οφειλών, αλλά και για την προστασία της πρώτης κατοικίας σας από τους πληστηριασμούς της εφορίας. Με ενημερώνουν από το Control ότι πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στις οθόνες σας, επανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό για το τρίτο μέρος εκπομπής. Ψάχνεις γιατρό? Medihol, το νέο ιδιωτικό πολυιατρίο στην Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6250-100. Medihol. Health for all.
Επιστρέψαμε λοιπόν στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Πες μας, Γιώργο Βαλέτα, έρχονται λέει κατασχέσεις για 500.000 φορολογουμενούς. Να πούμε λοιπόν ποιοι κινδυνεύουν με κατασχέσεις. Κινδυνεύουν όσοι έχουν οφειλές πάνω από 500 ευρώ για πάνω και ένληξη πρόσβασης για πάνω από 3 μήνες. Είναι σοκαριστικό το 500 ευρώ. Δηλαδή το όριο των 500 ευρώ πραγματικά για μένα είναι σοκαριστικό. Κάποιος δηλαδή που χρωστάει 501 ευρώ και είναι ένληξη πρόθεσμα για πάνω από 90 ημέρες, θα του κάνει κατάσχεση η εφορία. 3,8 εκατομμύρια πολίτες έχουν ληξη πρόθεσμες οφειλές. Μάλιστα. Γίνονται 400 κατασχέσεις κάθε μέρα. Δηλαδή έχει στηθεί μια φάμπρικα κατασχέσεων. 11.000 κατασχέσεις έγιναν μόνο το Μάιο. Για ξαναπες το νούμερο, πόσοι πολίτες έχουν οφειλές. 3,8 εκατομμύρια αφημοί. Φαίνεται ότι έχουν ληξη πρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Πόσα είναι τα ενεργά αφημοί στην Ελλάδα, είναι παραπάνω. Δηλαδή, με βάση το νούμερο που μου λες, 3.800.000 αφημοί, σημαίνει ότι τουλάχιστον το 90% των ελληνικών αφημοί είναι με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε στο δημόσιο είτε στα ασφαλιστικά ταμεία. Και δεν είναι τυχαίο, 105 δισεκατομμύρια έχουν φτάσει οφειλές στο δημόσιο. Ακριβώς. Οι ληξιπρόθεσμες, 30 δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία, αυτά κάνουν 135 δισεκατομμύρια. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι λογικό να έχει φρακάρει το σύστημα. Να έχει φρακάρει το σύστημα. Και ενώ μέχρι σήμερα υπήρχε, αν θέλεις, η ασφαλιστική δικλίδα της μικρομεσαίας επιχείρησης, μικρής επιχείρησης, να πει θα κουνιέμαι με μετρητά και θα μπορώ να κάνω τη δουλειά μου με αυτά, τώρα πλέον και αυτό τελειώνει, γιατί το όριο των συναλλαγών από τα 500 ευρώ θέλουν να το πάνε στα 200, με αποτέλεσμα να πνίξουν και τους τελευταίους που έχουν μείνει ζωντανοί και μετά εκεί για περιμειχθεί το. Για πες μας, αγαπητέ μου Γιώργο Βαλέτα, πόσα λεφτά πλήρωσαν φέτος οι φορολογούμενοι σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Πριν από αυτό να πούμε σχετικά με τις κατασχέσεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διορίες για να ανακοπούνε και αν τυχόν σε κάποιο μέλος της υπέρβασης του έρθει κατασχετήριο είτε για το λογαριασμό είτε ακόμα πιο σοβαρό για κάποιο ακίνητο που έχει, να μας συμβουλευτεί, γιατί αν χαθούν αυτές οι συγκεκριμένες διορίες δεν μπορεί να ακυρωθεί η πράξη. Ωραία. Πες μας λοιπόν πόσα λεφτά έχουν πληρώσει φέτος λοιπόν, οι Έλληνες. Έχουμε πληρώσει το πρώτο πεντάμηνο του 2018. Έχουν εισπραχθεί από τις φορολογικές αρχές 2,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία τρία χρόνια, 2015-2016-2017, έχουν εισπραχθεί 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή εισπράττονται 4,7 δις ευρώ ετησίως, διπλάσιο ποσό από αυτό του έμφυ. Από κατασχέσεις και πληστηριασμούς, έτσι. Ακριβώς. Όχι με την κανονική διαδικασία. Αυτό είναι μόνο ότι έχει εισπραχθεί από κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Σωστά. 400.000 φορολογούμενοι ακολουθούν προς το παρόν, εξυπηρετούν ακόμα τη ρύθμιση των 100 δόσεων και όπως είπαμε και προηγουμένως 1,2 εκατομμύρια κινδυνεύουν με κατασχέσεις. Και πέρα λοιπόν τώρα, επειδή το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι και απευθύνομαι στους Έλληνες επιχειρηματίες, επιτευγματίες, μικρούς, μικρομεσαίους, μεγάλους, πολύ μεγάλους, τα πάντα όλα, τι κόλπα έχουν βρει οι επιτευγματίες για να μην κόβουν αποδείξεις. Γιατί εδώ πέρα με τους ελέγχους που γίνονται, εδώ έχουμε πραγματικά σηκώσει τα χέρια ψηλά, διότι βλέπουμε ότι έχει επιστρατευτεί η υψηλή τεχνολογία, οι start-up που λένε, έτσι, που επιδοτούνται και όλα μπαίνουν και σε ΕΣΠΑ, όλη αυτή η υψηλή τεχνολογία έχει επιστρατευτεί προκειμένου να βοηθηθεί η φοροδιαφυγή. Για πες τι γίνεται. Το πρώτο λοιπόν είναι το λεγόμενο κουμπί πανικού. Τι είναι το κουμπί πανικού? Ο επιτιδευματίας, έχοντας μια ταμιακή μηχανή, καταγράφονται τα ηλεκτρονικά δεδομένα στη μνήμη της. Στο τέλος της ημέρας δεν εκτυπώνονται οι αποδείξεις. Στο τέλος της ημέρας σβήνονται από τη μνήμη. Αν τυχόν όμως έρθει η εφορία εντωμεταξύ, πατάει το κουμπί πανικού και εκδίδονται αυτόματα όλες οι αποδείξεις μαζί. Μα, ακριβώς. Και η εφορία δεν ξέρει ότι υπάρχει κουμπί πανικού, γιατί διάβασα τώρα στον τελευταίο έλεγχο που έγινε εκεί πέρα στον Άμμο, στη Μύκονο, στο γνωστό το μαγαζί που κάνανε, πήγανε λέει διαβασμένοι. Είχαν μαζί τους και χακερά οι εφοριακοί. Τον είχαν φέρει λέει από τη Ρόδο, το hacker ninja που λέει ο Λεωνίδας, έτσι. Τον είχαν φέρει από τη Ρόδο, πήγε εκεί πέρα και πριν οτιδήποτε έκανε τον πελάτη, και πριν ξεκινήσει ο έλεγχος, πήγε και τους έπιασε το κουμπί πανικού. Και δεν μπορέσαν να τυπώσουν τις αποδείξεις. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σύστημα. Άλλο τι σύστημα έχουμε? Άλλο σύστημα είναι η έκδοση μαϊμού απόδειξης, δηλαδή χωρίς να σημανθεί από το φορολογικό μηχανισμό. Έτσι. Εσύ πήρες μια χαρτάκι στο χέρι σου. Που να ξέρεις από κάτω ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος με 30-40 ψηφία που είναι η φορολογική σήμανση. Δεν υπάρχει αυτό, είναι μαϊμού η απόδειξη. Παλιότερα, Γιώργο Βαλέτα, σου λέω πριν από 3-4 χρόνια, πριν προχωρήσει τόσο πολύ τεχνολογία, πήγαινες στην Κλειφάδα σου να πιεις καφέ, καθώς είναι εκεί
στα μαγαζιά, έπαιρνε τον καφέ, σου φέρανε μια απόδειξη. Οι 9 στους 10 δεν βλέπαμε ποτέ την απόδειξη. Ο 1 στους 10 όμως που την έβλεπε, έπινε καφέ 7 ώρα το απόγευμα και έλεγε ότι η απόδειξη έλεγε 10 και 35 το πρωί. Δηλαδή ξανατυπώνανε τις ίδιες αποδείξεις. Λέει, ποιος θα το κοιτάξει. Αλλά τώρα προφανώς επειδή αυτό παραβρώμησε, έτσι, και επειδή βρωμίζανε και οι διπλές ταμιακές, έτσι, βρωμίζανε, το πήρε όλοι χαμπάρι ότι έχουν δύο ταμιακές, μια συνδεδεμένη στο σύστημα και μια εκτός. Τώρα ανακαλύφθηκαν τα κουμπιά πανικού, άλλα κόλπα υπάρχουν. Υπάρχει και άλλο κόλπο βέβαια, το POS Βουλγαρίας. Για αυτό να πω ότι είναι 3-4 χρόνια αυτή η πίσνα. Πληρώνοντας λοιπόν στο POS, είσαι υποχρεωμένος να κόψεις την απόδειξη θέλοντας και μη, γιατί μπορεί να κάνει cross-matching εφορία πολύ εύκολα. Έχοντας όμως ένα POS Βουλγαρίας, πληρώνεσαι στην Βουλγαρία, η απόδειξη δεν φαίνεται εδώ πουθενά, άρα... Ναι, άρα λοιπόν με το POS Βουλγαρίας που είναι νομότυπο, για να μην πω νόμο, είναι νομότυπο όμως, έτσι, γιατί μιλάς για Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό που είχε πει και κάποιος. Το ηθικό άστο, τώρα μην λέμε κι εμείς τις ίδιες βλακίες, αλλά λέμε ότι φτιάνεις ένα λογαριασμό, μια εταιρεία με λογαριασμό στη Βουλγαρία. Αυτή η εταιρεία παίρνει POS από τη Βουλγάρικη Τράπεζα. Ο τζίρος σου πηγαίνει εκεί, δεν δηλώνεται εδώ πέρα, δεν φορολογείς, δεν πληρώνεις. Ακριβώς. Είσαι μια χαρά, άλλο κόλπο υπάρχει. Και ένα τελευταίο, η χρήση ταμιακών μηχανών από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει. Δηλαδή κλείνει η επιχείρηση. Η ταμιακή μηχανή. Α, πες, αυτό είναι ωραίο, πρώτη φορά αυτό είναι πω. Πολύ καλό, βέβαια. Τι κομπίνα είναι αυτή. Κλείνει η επιχείρηση. Γίνεται διακοπή στην εφορία, αλλά δεν γίνεται δήλωση διακοπή στην ταμιακή μηχανή. Και συνεχίζει και εισπράττει. Και συνεχίζει και εισπράττει η ταμιακή μηχανή στην επιχείρηση, φάντασμα που έχει κλείσει. Που έσχελος είναι κλεισμένη. Ακριβώς. Έχει φορτωμένα χρέη σε κάποια αυτοφοράκια. Σου λέει τι να χρωστά ένα εκατομμύριο, τι να σε φορτώσουμε κανένα δυο ακόμα. Αυτό εδώ μεταξύ μπορεί να είναι κανένα μπροστινό φευγάτο ή κανένα πεθαμένο από αυτού που του ψάχνουν και δεν του βρίσκουν. Γεια σα. Και τελευταίο υπάρχει και το τελευταίο κόλπο Γιώργο Βαλέτα, δεν ξέρω αν το διάβασε. Όπω αυτό η Καστοριά. Που πήγανε για έλεγχο οι εφοριακοί και τους πλάκωσε στο ξύλο. Και αυτό λοιπόν είναι από τα κόλπα της μοροδιαφυγής. Και με ενημερώνουν ότι έχουμε στη γραμμή μας τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Μας ακούει ο Νίκος τον Νικολόπουλος. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, ξέρω ότι είσαι στη Βουλή. Είχαμε πολλές ώρες τον κύριο Πιτσιλή. Δεν του τα χώσαμε κι εμείς από εδώ λιγάκι. Ναι. Ο κύριος Πιτσιλής λοιπόν είναι ανεξάρτητο βασίλειο για να ακούει ο κόσμος. Ανεξέλεγκτο, όχι ανεξάρτητο. Ναι. Ανεξέλεγκτο, γιατί με πρόταση των δανειστών δεν θα λογοδοτεί ούτε στον αρμόδιο υπουργό. Τα λέγαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Θέλω να σου πω σήμερα. Όχι, λέει, να μην μου πεις, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όχι, να... σήμερα βγήκε μια ανακοίνωση τη Τραπεζής Αττικής. Ο πρόεδρος. Αυτό θέλω να μας πεις. Α, συγγνώμη. Και λέει καλά, ένας άνθρωπος που τρέχει μέσα στα δικαστήρια, που τον καλούν οι εισαγγελείς. Που με το ήθος του προσβάλλει την τράπεζα για τον Μπανταλάκη, λέει ο πρόεδρος. Ναι. Ο πρώην υπουργός είναι ο πρόεδρος. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει μιλήσει με τον Τσίπρα. Δεν μπορεί να μην έχει μιλήσει με τον Τσίπρα και βγάζει γραπτή ανακοίνωση. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι ο Δραγασάκης. Δεν ξέρω τι κάνει ο Δραγασάκης. Άκουσε λίγο να το ξαναπούμε. Γιατί λίγο ο Δραγασάκης έχει περάσει και από τις τράπεζες. Να το θυμηθούν οι τηλεθεατές μας. Πριν από ένα μήνα μέσα από αυτή την εκπομπή αποκαλύψαμε ζωντανά στον αέρα ότι στείνεται μία μεθόδευση στην Attica Bank προκειμένου να χαριστούν τα δάνεια του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας να τα μεταβιβάσουν σε ένα φάντσο 3% για να πάει η κυρία Φόφη και ο κύριος Κούλης να τα αγοράσουν στο 4% και να πούν ότι εξυπηρετούν χωρίς να τα έχουν πληρώσει ποτέ. Αμέσως με το που έγινε αυτή η καταγγελία ο Νίκος ο Νικολόπουλος. Και να σε ξανασυγχαρούμε Νίκο για αυτήν την δράση. Αμέσως κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή και αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πήραν φωτά τα φωτιά, τα τόπια όπως λες Νίκο. Έγινε πανικός. Αναγκάστηκε η τράπεζα να ακυρώσει αυτή τη μεταβίβαση. Να κάνει μια αστεία δήλωση ο κύριος Πανταλάκης και να πει ότι κατά λάθος τα πουλήσαμε, αλλά επειδή είμαστε καλά παιδιά τα ξαναγοράσαμε. Αλλά δεν έμεινε εκεί το θέμα, αγαπητέ μου Νίκο Νικολόπουλε. Στην πρώη ημερησίας διάταξη συζήτηση για την οικονομία που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, ο Πάνος ο Καμένος την ερώτησή σου αυτή την έκανε θέμα στην ομιλία του και ανέφερε στην ομιλία του ότι χάρη στην ερώτηση του Νικολόπουλου που ήρθε εδώ στη Βουλή ακυρώθηκε η πώληση αυτών των δανείων και έκανε θέμα αυτό που επιχείρησαν οι Μακεδονομάκοι του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν, δηλαδή όσο βγάζαν τον κόσμο στις πλατείες να διαμαρτύρεται για τη Μακεδονία, να πάνε να διαγράψουν τα δάνειά τους. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα σήμερα αυτή η πολύπλευρη πίεση
να βγει ο Παναγιώτης ο Ρουμελιώτης και διαβάζω αυτολεξία, αγαπητέ μου Νίκο, τη δήλωσή του, που λέει ότι ο πρόεδρος της Attica Bank δείχνει την πόρτα της εξόδου στο Θόδωρο Πανταλάκη, επειδή ο κύριος Πανταλάκης δημιουργεί πρόβλημα αξιοπιστίας στην τράπεζα και δυσχεραίνει σοβαρά την ομαλή λειτουργία της. Αυτή είναι η δήλωση του Μελιώτη, αγαπητέ μου Νίκο Νικολόπουλε, και πες μου τώρα τι λέει ο Νίκος ο Νικολόπουλος μετά και τα σημερινά. Ήθελα να πω ότι είναι αδιανόητο να μένει τώρα ο Πανταλάκης στη διοίκηση. Δηλαδή όταν φτάνει ο πρόεδρος και τον βγάζει στη σέντρα. Γι' αυτό και υποθέτω ότι έχει μιλήσει με τον Τσίπρα. Είναι δεδομένο. Γιατί και την προηγούμενη φορά μας είπε ψέματα η Τραπεζατική στον ελληνικό λαό, δηλαδή που βγάλε γραπτή ανακοίνωση. Ότι όχι, λέει, δεν τα είχαμε δώσει. Έχω το χαρτί, τα έχουν δώσει. Θα το στείλω στον εισαγγελέα εγώ. Γιατί λέει ψέματα, είχε λόγο να λέει ψέματα. Μα αφού είπαν μετά ότι δεν τα δώσανε, πώς δεν τα δώσανε. Μήπως σχεδόλο. Άρα μήπως σχεδόλο. Και μήπως ο Τάκης ο Ρουμελιώτης ο πρόεδρος κάτι άλλο θέλει τώρα να προστατεύσει την τράπεζα. Γιατί εδώ τώρα ξέρεις ότι ελέγχεται ο κύριος Πανταλάκης. Ήταν ο διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας ο Πανταλάκης που χορηγούσε τα δάνεια στα κόμματα. Και μάλλον ο Πανταλάκης σου λέει άσε να πάει στο διάλο να τα δώσω στους ξένους. Και έτσι αν τυχόν και με πιάσει κανένα εισαγγελέα, δεν ξέρω αν ξέρεις, προχτές είδα τον κύριο Δραγάτση, είχα πάει στην εισαγγελέα κατά του μαύρου χρήματος. Να σου ο κύριος Δραγάτσης. Και εισαγγελέα μου λέω τα σέβη μου, γιατί το βράζετε τόσο πολύ για τα δάνεια των κομμάτων, εκεί είναι ο Πανταλάκης, έτσι, γι' αυτό το συνδέω. Άλλο είναι και ο κύριος Καλούδης ο εισαγγελέας, αυτός είναι λέει προϊστάμενος. Νίκο μου, μια και θα πας εκεί στους εισαγγελείς. Να μας ακούει και ο κύριος Καλούδης λοιπόν, γιατί είχαμε το πόρισμα Καλούδη. Το είχαμε κάνει όπως ξέρετε σημαία. Εμείς το κάναμε, κανένας άλλος. Σημαία. Εκεί που θα πας στους εισαγγελείς τώρα, αγαπητέ μου Νίκο Λικολόπουλε, να τους θυμίσεις ότι σε όλη αυτή την ιστορία της Attica Bank με τα δάνεια του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει και μία άλλη ενοχή, μία ύποπτη σιωπή που ακούει στο όνομα Τράπεζας της Ελλάδος και Γιάννης Τουρνάρας. Δηλαδή, αυτοί χαρίσανε, ετοιμαζόταν να χαρίσουν τα δάνεια του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας και ο Στουρνάρας δεν είχε ιδέα. Και μόλις το θέμα έσκασε και βγήκε στη δημοσιότητα και αναγκάστηκε η τράπεζα να βγάλει ανακοίνωση ότι το έκανε κατά λάθος. Ποια ήταν η αντίδραση της Τράπεζας της Ελλάδος και του κυρίου Στουρνάρα σε όσο συγκεκριμένο αυτό το ζήτημα? Μα αν θυμάσαι όταν ήρθε στην εξεταστική ο Στουρνάρας παραδέχτηκε ότι αυτός έβαλε τον Πανταλάκη. Τον υπερασπίστηκε, είναι μαζί οι άνθρωποι. Όπως και σήμερα λοιπόν ρώτησα τον κύριο Πιτσιλή για την αμαρτωλή δόη Κηφισιάς, για το χαρτιά που έδινε στον Παπαντονίου, για τις ενημερότητες. Και λέω, είναι δυνατόν κύριε Πιτσιλή, και αντί τους περάσατε πειθαρχικό, τους δώσατε και προαγωγή. Ποιος τους καλύπτει ρε όλη αυτή την παρέα, Στουρνάρα, Παπαντονίου, Πανταλάκη, ακόμα σήμερα τόσα χρόνια. Ποιος τους καλύπτει σήμερα, σου λέω τώρα στη Βουλή. Μα δεν τους καλύπτει κανένας. Δεν τους καλύπτει κανένας, δικό μου. Καλύπτουν ένας τον άλλον. Εντάξει, με συγχωρείς πάρα πολύ. Είναι δυνατόν τώρα το μαξί μου δηλαδή να ακούει αυτά? Σήμερα κάλεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, αξίζει να δείτε σήμερα το βίντεο, γιατί είπα για την υπέρβαση, για το κίνημα της υπέρβασης σήμερα στην Επιτροπή της Βουλής. Λέω, κύριε, το κίνημα της υπέρβασης σήμερα αποκαλύπτει αυτά και αυτά και αυτά. Ότι θέλει να γίνει ανεξάρτητο βασίλειο οι ΑΔΕΗ ξένοι. Ότι δεν θα λογοδοτούν πουθενά, είναι ψέματα. Και άλλα 4-5 θέματα που δεν έχω χρόνο τώρα να πω, που έχετε αναδείξει εσείς. Για να δω τι θα απαντήσει ο κύριος Πιτσιλή. Όπου τον κάλεσε ο Μπαλαούρας, λέει, να τους πει πώς να κερδίσουν από το μικρόφωνο. Και λέω, γιατί δεν είναι ανεξάρτητος ο κ. Πιτσιλής? Αλλά ίσως ήξερε ότι είχε μια διαδρομή ο ανεξάρτητος ως φοιτητής και μετά είπα μπροστά. Λέω, εκτός αν τον καλείτε, γιατί ήταν 10 χρόνια μαζί 10 χρόνια δικηγόρος με τον κύριο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φορτσάκη. Μαζί ρε παιδί μου, είχαν μαζί άνθρωποι οι ανεξάρτητοι. Πάντως για να Επειδή πρέπει να κλείσουμε, Νίκο Νικολόπουλο, δεν έχουμε όπου χρόνο. Το μάμος της Μικόνου έχει 5 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμες. Ναι, αυτό το ξέρουμε, είναι καιρό, δεν είναι τώρα. Από την υπέρβαση το είπα. Ναι, το 5 εκατομμύρια. Και λειτουργεί. Πώς γίνεται, να κλείσουμε, αγαπητέ μου Νίκο Νικολόπουλε, να κλείσουμε με ένα θέμα. Εδώ αυτή τη στιγμή πρέπει να δοθεί μία απάντηση. Είπε για τις πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας που σας νοιάζει ο κύριος Πιτσιλής. Δεν τα προφθαίνουμε όλα, Νίκο, ναι. Θέλουμε άλλες 3 ώρες για να τα πούμε όλα. Είπε, λέω, ότι όμως τώρα ηλεκτρονικά θα βγαίνουν, θα δίνει εντολή ο Πιτσιλής και θα βγαίνουν τα σπίτια του κόσμου. Γίνεται ήδη αυτό, όχι θα γίνεται, γίνεται ήδη εδώ και μήνες.
Εδώ λοιπόν αυτό που λέμε είναι πρέπει να δοθεί μία απάντηση. Τι κάνει ο Γιάννης Τουρνάρας και η Τράπεζα της Ελλάδος με το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα της Attica Bank. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Νικολόπουλο και να τον αποδεσμεύσουμε. Είναι αγαπητοί μας φίλοι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Μέσα από αυτή την εκπομπή το αναδείξαμε. Μόνο εμείς τολμήσαμε από την υπέρβαση να το βγάλουμε στον αέρα και δικαιωθήκαμε. Με ενημερώνει ο σκηνοθέτης μας ότι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσταν και απόψε μαζί μας. Θα τα πούμε όπως πάντα την ερχόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, πάντα εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Contra Channel. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ.